Παγίδες έξτρα φόρου κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι κωδικοί που αφορούν δαπάνες με πλαστικό χρήμα, οι οποίες εξασφαλίζουν το αφορολόγητο σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, φίλους ή συγγενείς που εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στην κατοικία του φορολογουμένου, μισθώσεις τύπου Airbnb, ανίσπρακτα εισοδήματα αλλά και αναδρομικά είναι ύποπτοι των νέων φορολογικών εντύπων. Η ηλεκτρονική πύλη του Tax Net για την υποβολή των 6,2 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων ανοίγει τα επόμενα 24 μετά και την έκδοση της απόφασης του Γιώργου Πιτσιλή με τις οδηγίες συμπλήρωσης των νέων φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε2. Τα 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ηλεκτρονικές αποδείξεις, κλειδί για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες αποτελούν φέτος οι κωδικοί 049-050. Εδώ δηλώνονται οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017 και οδηγούν σε έμεσο αφορολόγητο όριο. Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι στο ηλεκτρονικό Ε1. Είναι ξεκλείδωτοι και οι φορολογούμενοι θα πρέπει ήδη να δηλώσουν το ποσό με τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα. Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ενώ η ΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τις συναλλαγές των φορολογουμένων από τις τράπεζες.